Καλώς ήλθατε σε ακόμη ένα βιντεάκι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε μια χαρά. Εδώ ξεκίνησα να μαγειρεύω. Να βάλω το φαΐ να γίνεται και να βάλω... Σήμερα θα κάνουμε λουκάνικα με ρύζι. Να βάλω το φαγητό να γίνεται λοιπόν και να κάνω. Σηκώθηκα το πρωί, τα μεγάλα πήγανε πιο αργά στο σχολείο. Μέχρι να πάνε έβαλα μια σκούπα, έκανα το μπάνιο, ένα γενικό τηλεκάνι και το νηστήρα. Πλυντήριο έβαλα, το άπλωσα, τώρα δουλεύει το δεύτερο πλυντήριο. Τώρα θέλω άπλωσα έξω, τώρα θέλω να βάλω ένα σφουγγάρισμα. Να σφουγγαρίσω, αλλά πρωτού σφουγγαρίσω θέλω να τακτοποιήσω με το φαγητό, γιατί σε μία ώρα θα πάω να πάρω τον αχιλλέα. Ναι. Σε μία ώρα θα πάω να πάρω τον αχιλλέα, να έρθουμε. Θέλω να τακτοποιήσω μέσα του Γιάννη το σαρτάρι, γιατί του πήρα καινούργιες κάλτσες, σόρουχα. Όπως είδατε και πριν, τι είναι να πετάξω, γιατί φθύρω και παιδιά. Και το στεγνοτήριο τα φθύρει κιόλας. Οπότε έχουμε και τέτοιες δουλίτσες να κάνουμε. Άνοιξα λοιπόν, θα του κάνω και για το απόγευμα, γιατί δεν φτάνει το φαγητό. Και θα του κάνω το απόγευμα με αυτά τα έτοιμα φύλλα, μία πιτούλα να πάρει μαζί του να φάει. Και μου την τρώνε και τα παιδιά, γιατί βάζω μέσα και κασέρι. Αυτό θα το κάνω μετά όταν γυρίσουμε από το σχολείο. Το μεσημέρι δηλαδή θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί τώρα δεν με παίρνει με τίποτα η ώρα. Ήτανε να πάμε με το αυτοκίνητο, να πάμε να πάρουμε τα παιδιά, αλλά έτυχε κάτι που τα έκτακτα που λένε και δεν γίνεται. Οπότε σας κλείνω και θα τα πούμε σε λιγάκι. Έχω βάλει και το ρύζι, έχω σφουγγαρίσει και όλο το σπίτι. Μόλις τελείωσα με την κουζίνα. Και τώρα πάμε, έχω τακτοποιήσει και εδώ το μπάνιο. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε εδώ φόντο χαμό. Αυτά ανακύκλωση. Εδώ να δω κάλτσες και τέτοια που είναι για πέταμα. Λοιπόν, πάω να κάνω και αυτό και τα ξαναλέμε. Έχουμε κάνει μία στάση, πήγα πέρα τον αχιλλέα, έχουμε κάνει μία στάση εδώ, απέναντι από το σπίτι μας που είναι στο πάρκο. Τα μεγάλα έχουν φτάσει στο σπίτι. Έχει ήλιο, έχει έτσι ένα αεράκι, αλλά εντάξει. Δεν έχει αμάν και το κρύο. Σαν λίγο ανέβει και η θερμοκρασία εδώ. Τώρα πάμε στο σπίτι. Θα φτιάξουμε βασικά έτοιμο. Θα φτιάξω του Γιάννη την κασεροτυρόπιτα. Να πάρει το απόγευμα που θα φύγει στη δουλειά. Γιατί το φαΐ το σημερινό δεν φθουράει. Οπότε θα ανεβούμε πάνω και θα τα πούμε το μεσημεράκι. Γυρίσαμε στο σπίτι, φάγαμε, απλώθηκε και το δεύτερο πλυντήριο και τώρα θα βάλω αυτό και το πατάκι να πληθεί και η σφουγγαρίστρα που έχω σφουγγαρίσει. Εδώ τα πιάτα θα τα κάνω μετά. Έχει περισσέψει φαγητό για το Γιάννη, δεν έφυγε η κόρη μου πολύ. Οπότε θα βάλουμε αυτό τώρα να πληθεί και θα κάτσω να χαλαρώσω. Μόλις έχω απλώσει και τα πατάκια που έπλυνα και τη σφουγγαρίστρα, τώρα θα μαζέψω και τα ρούχα όσα έχουν κάνει. Ορίστε. Πάμε να μαζέψουμε όσα έχουν στεγνώσει ρούχα και να κατεβάσω μία βόλτα κάτω τον Μάιλο. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Να, ήρθε. Να, το πηγή μου. Το παιδί της μαμάς είναι αυτό. Το παλικάρι μου. Τώρα μαμά θα κάνει δύο δουλίτσες. Και θα σε πάω βόλτα. Ναι, κατέβηκα κάτω τον Μάιλο. Μιλούσα με μια φίλη από την Ελλάδα. Καύσωνας λέει, καήκαμε, λέει, air condition έχουμε ανάψει. Και είναι μόνο 7 Ιουνίου. Έλα. Και εδώ σε εμάς βάζει ζακέτα.
Αχ. Δεν θα γυρίσετε πίσω Ελλάδα. Δεν το σκέφτεστε, όχι. Λέω, δεν το σκεφτόμαστε να φύγουμε. Μια χαρά είμαστε εδώ. Δόξα τω Θεώ. Αυτά. Κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα με τον Μάιλο. Οπα, με τον Μάιλο. Και θα ξαναλέμε. Να τους ο αντάρτης. Δεν σας τον πολύ δείχνω. Ναι, μας κατουράει τώρα. Έλα από εδώ, από εδώ, Μάιλο, έλα από εδώ. Έλα από εδώ από τον δρόμο. Έλα, γόρι μου. Έλα, πουλάκι μου. Έλα. Εδώ και ο Ηλίας. Με τα σύννεφα. Έλα. Πάμε. Το αγόρι μου, οχ, μπλέχτηκε. Ξεκουραστήκαμε, κοιμήθηκα λίγο, κάνα μισάωρο, μη φανταστείτε. Ένα μισάωρο κοιμήθηκα, σηκώθηκα, μάζεψα ρούχα, που σας είπα, κοιτάξτε τι ωραία τρέντα φιλιά. Φούξ, πόπο, αναρριχόμενη. Αχ, τι ωραία είναι. Ε, πόπο, μυρίζει. Τι ωραία. Τακτοποίησα και το κουζινάκι μου. Είναι καθαρό. Τώρα να πάω να δω τι θα τους ταΐσω. Τα παιδιά. Και ξάπλα, χαλάρωση. Έτοιμη και η κουζίνα μου, τα άπλυτα, και έβγαλα να φάω ένα ροδάκινο και ένα μήλο. Εδώ και αυτό είναι τακτοποιημένο και ξεκαθάρισα, έκανα και λίγο αυτά εδώ. Τα πέταξα τι ήταν, τι δεν ήταν, ήταν για μέσα, για την τουαλέτα. Τακτοποιήθηκαν και αυτά εδώ, μια χαρά. Η κουζίνα μου είναι έτοιμη αύριο για μαγείρεμα. Χαιρετώ την όμορφη παρέα μου. Βγήκαμε έξω, είναι μεσημεράκι εδώ. Είμαστε εδώ σε ένα εργοστάσιο. Βασικά ήρθαμε στην Ταλίκα του Γιάννη. Και μετά θα πάμε στο Βόσμπρουκ. Εκεί θα πάμε. Το πρωί σηκώθηκα, μαγείρεψα, άπλωσα, μάζεψα. Αχ, όλες αυτές τις δουλειές, ξέρετε. Και τώρα ήρθαμε λίγο εδώ στην Ταλίκα, θέλει ο Γιάννης κάτι να κάνει. Και έχουμε και τον Μάιλο φυσικά μαζί μας. Κάτσε βρε σερσερί. Θα ανέβει, Νίκο, θα ανέβεις. Και... και εδώ. Αχ, Θεέ μου. Ορίστε. Κοιτάξτε. Εδώ το Μαϊλούκο, κοιτάξτε. Οπ, θα ανέβει πάνω. Άμα και ο Μάιλο θέλει να ανέβει. Ορίστε, ανέβηκαν και τα παιδιά. Χαλό. Χαλό. Να, Μαϊλούκα. Εδώ είναι έτσι. Σκάμε, πιάσε το χέρι από πλάια, κλείνει. Θα δεβαίνει από τον Νικό. Επιστρέψαμε στο σπίτι, πήγαμε στο Βόσμπρουκ. Αλλά τίποτα, ξενερώσαμε παιδιά. Πήγαμε λίγο, ψωνίσαμε μετά. Πήγαμε στο Βόσμπρουκ που σας είπα. Αλλά δεν ψάξαμε για τα παιδιά κάπου να παίξουν. Δεν βρήκαμε με το GPS. Μάλλον βρήκαμε και μας πήγε αλλού. Δεν υπήρχε τίποτα. Μετά ο Γιάννης ζαβλακώθηκε γιατί ήταν και μεσημέρι. Πάμε λίγο σπίτι να κοιμηθούμε και επιστρέψαμε. 7 η ώρα είναι, μην νομίζετε. Πήραν τα παιδιά δύο τέτοια από αυτά εδώ. Πορτοκαλάδες, τι είναι, δεν ξέρω. Ένα πατατάκι τέτοιο, ένα τσίπς. Επίσης είχε πάει ο Γιάννης και είχε πάρει αυτά εδώ τα μπισκότα, που είναι πάρα πολύ νόστιμα. Οπα. Και πήραμε δύο και ένα για το φορτηγό να πάρει. Σερβιέτες. Είχε προσφορά 4 πάπρικα, 4 πιπεριές, 1,57, οπότε πήρα 2. Συνεχίζω, να το και το άλλο. Πήρα και αυτά τα μικρούτσικα γιατί θα κάνω αύριο τηγανιά και γίνονται πολύ νόστιμο με τις πιπεριές. Συνεχίζω με μπανανούλες. Πήρα και αυτά τα κλαμεράκια, σαν της Ελλάδας δεν μπορώ να βρω. Παιδιά λέτε να ήταν 4 αυτά. Όχι. Να είναι σφιχτά, σαν σφιχτά μου φαίνονται αυτά. Για να δούμε, βάλω το εδώ, τα βάζω. Αυτά τα πήρα, δύο λέει, δύο κομμάτια, ναι.
Πόσο τα πήρα, 3 ευρώ. Κοίτα πάρα 20. Κάπου εκεί. 3 ευρώ, κάπου εκεί τα πήρα. Συνεχίζω, πήρα αυτά εδώ κάψουλες απορριπαντικό, σπι, είναι πάρα πολύ καλές, τις είχε 3,5 ευρώ, 18 κομμάτια. Πήρα ένα τέτοιο, 2 ψωμί τόστ, αυτά τα μπισκοτάκια, κρακεράκια βασικά. Και 2 σπράιτ. Βάλτε και στο ψυγείο λίγο. Η κόρη μου πήρε ένα στυλό και ένα σβηστικό και νερά. Αυτά πήραμε. Ορίστε και η πίτα που έκανα στο χθεσινό live που, ήταν, που είχαμε έτσι μια ιδιαίτερη συζήτηση εδώ και το καφεδάκι του Γιάννη και έχει φάει το ταψί όλο. Ορίστε αυτό που μια συνδρομήτρια που με είχε πει γιατί βάζω το χαρτί από κάτω και δεν έχει φόβο. Α, ορίστε έτσι γίνεται. Εδώ χοιρινό κρέας μαγειρεύω, το βάλα να βράσει λιγουλάκι και μετά το μαγειρέψω. Ορίστε, ήρθαμε πάλι στην παρεούλα. Έχουμε έρθει κάτω στη λίμνη. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν μαζευτεί όλες τις πάπιες και λιάζονται. Έχει έτσι ένα ωραίο αεράκι. Πάμε να συναντήσουμε κάτι παιδιά. Για να σας γυρίσω την κάμερα να σας δείξω. Κοίτα όλες οι πάπιες. Πα, 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 εδώ. Πα, πα. Εκεί κάνουν κοπηλασία. Άλλος μπαίνει μέσα και δροσίζεται. Νάτες. Πα, 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 πα. Πρώτη φορά έχω δει τόσες πολλές. Όχι και εκεί κάτω. Κοίτα, 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 κοίτα. Άμα ο Μάιλο, έχουμε και τον Μάιλο. Αχ, τι ωραίο αεράκι. Μάιλο, τις πάπιες ρε κάνεις. Σκυλί. Κοιτάξτε μέχρι εκεί κάτω έχει. Παπιούλες. Α, τρελάθηκε ο Μάιλο τώρα παιδιά. Εδώ, κοπάδι από πάπιες. Ε? Ναι. Ήρθανε απέναντι, τσουπ, ξανά ήρθανε. Έχουμε καθίσει εδώ στη λίμνη, έχει κάτι τέτοιο, κάτι παγκάκια τέλος πάντων. Και πίνουμε, τώρα πήγαν να παραγγείλουν οι υπόλοιποι, γι' αυτό μπόρεσα και άνοιξα. Και τώρα να πίνουμε την γρανίτα. Πήραν γρανίτα τα παιδιά. Και αυτό είδα το ότι είναι ο Νίκος Κοκκίνη. Πάμε να παραγγείλουν και τα υπόλοιπα. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ, παιδιά. Είναι στη λίμνη μπροστά. Έχουμε φτάσει στις Κούνιες που σας είχα κάνει την άλλη φορά live. Εκεί, εκεί έχουμε φτάσει. Ναι, μπορείς να κάνεις και να πας. Όχι, όχι, εδώ έτσι, καθόμαστε. Απλά, κάνε έτσι. Οπότε, αυτά. Ωραία είναι εδώ. Σας είχα υποσχεθεί να κάνουμε live, αλλά βρεθήκαμε με παρέα και οπότε καταλαβαίνετε, βλέπετε και πίσω είμαστε κοντά στη λίμνη. Έχει αρκετή ψύχρα. Όταν έχεις παρέα γελάσαμε μέχρι με δάκρυα που λένε. Ναι. Πίσω φεύγει η παρέα μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Λίγο να και εδώ και ο κύριος. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Οπα. Άντε παιδάκια. Τα παιδιά μου πήγανε. Αχ, το κουνούπι. Ψαλίδα, τι είναι αυτό, παιδί. Πήγαν, παίξαν λίγο στις Κούνιες, αλλά ήμασταν ντυμένοι, βλέπετε τον αέρα, ήμασταν ντυμένοι λαχλέ που το λέω εγώ και παγώσαμε. Ευτυχώς είχε κουβερτάκια εδώ στην καφετέρια, να το πω. Και έδωσα τον Νίκο που δεν πήγε να παίξει.
πάρα πολύ ωραία παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Άμα έχεις παρέα, ξέρεις. Από εδώ, από εδώ. Αυτά. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Λίγο έτσι με μια ματιά που είδα το βιντεάκι. Είναι γύρω στα 17 λεπτά, κάπου εκεί. Οπότε θα το κλείσουμε και αυτό το βιντεάκι. Θα το κλείσω έτσι εδώ με αυτή την πανέμορφη θέα. Ευχαριστώ και την παρακολούθηση. Θα τα πούμε. Τι! Λένε ιστορίες, λένε ανέκδοτα, λένε ήπιαν μπυρίτσες και καταλαβαίνετε. Έχουμε και τον Μάιλο μαζί. Είναι νερό, εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Έχουμε και τον Μάιλο μαζί. Οι πάπιες στο μεταξύ έρχονται από εδώ και τσουπ φεύγουνε. Να τις βλέπετε πίσω στο βάθος τις πάπιες. Έρχονται στο γρασίδι, τσουπ πηγαίνουν από εκεί από την άμμο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές, για τα like. Το ξέρω γίνομαι γραφική, αλλά θέλω να το πω, σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν σου χαρίζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Πολλά φιλάκια. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Τσου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